Να μείνουμε στο θέμα, γιατί αιχμηρά σχόλια είχαμε από την Γεωργία Ζημπηλιάδου με πολλούς αποδέκτους όσον αφορά τον τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία και ειδικά στα Γρεβενά. Και το συνέδεσε η κυρία Ζημπηλιάδου όσον αφορά ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες υποδομές στην περιοχή, αλλά και με το προσφυγικό. Όλα βέβαια δένουν. Κατά έναν περίεργο τρόπο δένουν. Χθες το βράδυ η εκπομπή που είχαμε στο Φόρουμ της Επικοινωνίας ήταν ο τουρισμός στη Δυτική Μακεδονία. Και είδαμε άγνωστες πτυχές, είδαμε τις πολιτικές που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει από την πλευρά η Περιφερειακή Αρχή. Όλα αυτά δένουν κάπως κουμπών, δεν μπορούν να αποτελούν, ας πούμε, μια έτσι σύμπτωση, τυχαία σύμπτωση. Νομίζω ότι υπάρχει μια στρατηγική. Όντως, χθες η κυρία Γεωργία Ζημπηλιάδου άφησε αιχμηρά σχόλια σε μια δημοσίευση που πραγματοποίησε στο Facebook, στην προσωπική της σελίδα, κάνοντας λόγου ότι όταν οι άλλοι πρωτοπορούν, εμείς μένουμε σταθερά στα λόγια. Τι ακριβώς έγραψε η κυρία Ζημπηλιάδου στην προσωπική της σελίδα στο Facebook? Μεταφορά χιονιού από άλλες περιοχές με δαπάνη της περιφέρειας. Τεχνητό χιόνι, baby lift, πίστες για έλκυθρα. Κάπως έτσι η πληρότητα στα ξενοδοχεία των χιονοδρομικών κέντρων της Δράμας και του Καϊμαξαλάν έφτασε στο 100%. Στη Δυτική Μακεδονία και την περίοδο που ο χειμερινός τουρισμός βρίσκεται στο φόρτε του, στη Βασιλίτσα τα πράγματα είναι δυστυχώς αντίστροφα. Η επένδυση για νέα σύγχρονα lift και τεχνικό χιόνι και έναν ασφαλή δρόμο που να οδηγεί από τα Γρεβενά στη Βασιλίτσα είναι ακόμα ζητούμενα, με την Περιφερειακή Αρχή να προσθέτει και σε αυτόν τον τομέα ένα ακόμα μηδέν στο ενεργητικό της. Και συνεχίζει η κυρία Ζημπηλιάδου. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε να προσθεθεί και η φιλοξενία προσφύγων στις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής του χιονοδρομικού κέντρου, βγάζοντας εκτός χειμερινού τουρισμού μονάδες για την κατασκευή των οποίων επενδύθηκαν εκατομμύρια ευρώ, καθώς και να ήθελαν να έρθουν τουρίστες σε αυτήν την περιοχή, δεν έχουν που να μείνουν. Η προχειρότητα σε όλο της το μεγαλείο, αρκεί να γίνουν αρεστοί στην κυβέρνηση και να τη βγάλουν από τα αδιέξοδά της το θέμα των προσφύγων. Τι μένει? Η υποκρισία για ακόμη μια φορά του Περιφερειάρχη και των εκπροσώπων του στην περιοχή Γρεβενών, που υποτίθεται πως ανησυχούν και προβληματίζονται για την ανεργία και την δημογραφική γύραση της περιοχής. Εδώ βλέπουμε ότι η κυρία Ζημπηλιάδου χρησιμοποιεί σκληρές εκφράσεις. Οι αποδέκτες βέβαια αυτής της δήλωσής της, αυτής της ανάρτησής της που έκανε χθες στην προσωπική της σελίδα στο Facebook είναι πάρα πολύ, έχει πολλά πολιτικά μηνύματα. Αυτό όμως που θα πρέπει να μας προβληματίζει για εμάς, Δημήτρη, είναι το ότι γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτήν την κατάσταση. Άστε. Τόσο πολύ μας έχει επηρεάσει η κρίση και τόσο πολύ μας έχει αποδυναμώσει σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σαν νομούς ξεχωριστά. Είναι το ζητούμενο και θα πρέπει να απαντηθεί το επόμενο διάστημα. Ωραία, και θα δούμε στη συνέχεια την κυρία Ζημπηλιάδου. Απαντάει ο βουλευτής Γρεβενών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χρήστος Μπιάλας.